ναι, ήρθε, άφησε το αυτοκίνητο. Ήταν δίπλα ένα αυτοκίνητο παράνομο παρκαρισμένο, ήταν από τους Ρωμά εδώ πέρα. Τους λέω, θέλετε να βγείτε? Μου λένε όχι. Λέω, 10 λεπτά άλλο θα λείψω και θα γυρίσω να του πάρω αν θέλετε μύτη. Μου λένε με την ησυχία σου. Δεν άργησα, 10 λεπτά ένα τέταρτο. Και μπαίνω μέσα και είχα στο πίσω κάθισμα μία τσάντα από σούπερ μάρκετ. Και με το που μπαίνω μέσα με πήρε μυρωδιά από το, να το πω, πως είσαι άπλητος και αυτά πως έχουν. Και κάνω πίσω, κοιτάω στο πίσω κάθισμα και λείπει τσάντα. Βγαίνω έξω, τους λέω, φέρτε την τσάντα πίσω, θα πάρω την αστυνομία. Με βρήσανε, με μουτζώσανε, μου δείξαν τα γεννητικά τους όργανα με τα χέρια και σηκωθήκανε και φύγανε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, δηλαδή τι γίνεται. Εδώ μας είπανε ότι είναι 2-3 άτομα που κλέβουν τα αυτοκίνητα, βγάζουν ρόδες, τάσια, τα ανοίγουν, τα παίρνουν. Έλεος πλέον τώρα. Σχεδόν 2-3 εβδομάδες και έχουν γίνει πλέον επικίνδυνοι. Στην άλλη σκίσανε τα λάστιχα γιατί τους έκανε την παρατήρηση και τους σκίσανε. Τον αλλού του πήραν τη μηχανή. Είναι καταγεγραμμένα, σου λέω. Ήρθε πάλι η ασφάλεια.